Я загледавам вече на всички. А ще да знаеш? Я поздравявам на Боранай с победата. Цело наша халотина гани не вигидиш? Да, изключително лошо започнахме матча, първите 20-25 минути изключително много време на действията. А хижаме бара моляшки мато бехрени, така да е от господина деца, е хаме поле и лато с да ги нисиш, лато с политиш. Сега получихме два гола, особено втория, изключително по детски начин, имаше двама човека също човека, защото ние го ставихме само на шпила. Е, стигаме бил гол и като дъстра гол и тан Олипен и Корн, да не стаем уже кола. Така, да помъчим се да престуват по време да намалим някаква реакция, голяма малко по-добре от първите 25 минути, но като цяло слаб матч и бързо наши отбор. Да, проспатишаме да кажем на тази калитеро, стигаме да проспатишаме, але гедника идаме поли и да не нарашки му мехни ги емаш. Да, с изключително много индивидуални грешки в спирането, в подаването, това е най-метално нещо в футбола. Пара проблеми с метавиваси, с лапс метавиваси, с πολλά στα μαγιά του παιχνιδιού, ατομικά λάθη. Но въпреки това ние имахме така положение при 0-0, при 1-0, при 2-1, в които да реализираме. Παρ' όλα αυτά είχαμε και εμείς κάποιες ευκαιρίες και στο 0-0 και στο 0-1 και στο 2-1 να αποδείξουμε κάποιο γκολ. Για σε αυτό που σανάκτε τις τσουβέτε, σανάκτε σαν ζεσίτα πριν τσίστηνο Причисли недостатък, търсихме контратака. Мета да минаваме лева по сферисте, се продължаваме да не притесуваме. Но като цяло това го дам на функционалното състояние на определени играчи, защото някои от тях през определени играчи с хора на тренировки, просто не трябва да направи шепота, не е така. Γενικά αυτό το οποίο θα είναι στους προσφαιριστές μου, επειδή έχουμε τραυματίες προσφαιριστές, κάνουμε μια, δύο, τρεις προπονήσεις, μπαίνουν να παίξουν μέσα, δεν έχουν φυσική κατάσταση. Ο Καναρίτα ο Φιτσέρης ο Πιονάτη είναι ένα πόνο νομάμο για να διζέρει το φόρμα, τα θα σας νομάμο μισθά. Σε ολόκληρο το πράγμα είναι λογικό να πάρουν προσφαιριστές να μην είναι σε καλό επίπεδο συνέχεια. Το θετικό είναι ότι είχε θέλει από τους ποδοσφαιριστές μας, προσπαθήσαν να κάνουν κάτι καλό, αλλά δεν... Αυτά. Μια ακόμη ερώτηση. Κόουτς, να ρωτήσω κάτι. Τέσσερι βαθμοί στο Κασιμπή, συμπομπινή, πόσο είχαν εντυμένους φάνη. Θεωρείτε πολύ ικανοποιητική αυτή τη συμπομπινή, κρίζουμε την Ομόνια με τα μπλε. Μιλήσατε για μυθερικό ποδόσφαιρο, πιθανότατα να θέλετε να απαντήσετε σε κάποιους που είπαν ότι παίξατε μια υπογενή τακτική μόνο στο ΑΠΟΕΛ, γιατί φυσικά για την επιδετική ομάδα. Και πώς το βλέπεις στο κεφάλαιο Ευρώπη πλέον, διαμέσου πρωταθλήματος τουλάχιστον. Δεν θέλησα να υπερασπιστούν οι θέσεις μου, γιατί προσπαθούμε,
είπα και πιο πριν, να αποδώσουμε καλό επιθετικό ποδόσφαιρο. Μας βγήκε σήμερα και αυτό είναι ικανοποιημένος, αλλά γενικότερα σαν ομάδα προσπαθούμε, είναι γνωστό σε όλους ότι προσπαθούμε να πέσουμε, να έχουμε αυτή την ιδέα στο παιχνίδι μας. Για την Ευρώπη αυτή τη στιγμή είμαστε στην τρίτη θέση μαζί με την ανόρθωση, παλεύουμε μαζί με την ανόρθωση και θα προσπαθήσουμε μέχρι το τέλος να παλεύουμε να πάρουμε και συγκύρω μέσα του πρωταθλήματος και παράλληλα να το διεκδικήσουμε και στο Ευρωπαϊκό. Και κόντσερ, μια ερώτηση για εσάς, αυτά που λέτε μετά το τέλος κάθε παιχνιδιού, η ανάλυση είναι δική σας, η ολυμπιακή σας η τεχνική ηγεσία. Η ουσία για τον μεγάλο κόσμο της Ομονίας είναι ότι είναι πέμπτη στην επόμενη νύχτα. Στον πάγκο δεν συμπληρώσατε την παπουκάδα. Δεν ξέρω τι μπορείτε να πείτε για την συνέχεια, γιατί σας ξαναρωτήσω για το αύριο. Μένετε στην Ομόνοια, θα φτιάξετε την Ομόνοια, μιλήσατε με την διοίκηση, τι λογαριάζετε, γιατί εγώ είμαι στην Ομόνοια, θέλετε να μάθει. Σίγουρα δεν είμαι ευχαριστημένος από τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε. Κανένα θα πιστεύω εδώ. Αλλά δεν θα πιστεύω πίσω. Θα βλέπουμε μπροστά. Θα σκούσω, θα σκούσω. Αλλά αυτό που συνέβη Θα σου είπα πριν με κάποια χρονιά. Όμως που βρίσκεται το πηγαίνει στον προσπάθεια. Για τους ποδοσφαιριστές, αυτούς έχουμε με αυτούς που παρουσιαζόμαστε. Από την άποψη γιατί θα είναι 17 μήνες αποστολή. Μπορείς να κάνουμε ένα θέμα. Νο, ας κάνουμε το περισσότερο που είναι στη μέση της πολίτα. Όπως σας είπα πριν ένα μισή μήνα. Εγώ το άστα πράγματα. Όταν εγώ κάνω την ομάδα. Εγώ το μήνυμα, σας λέμε τον τρόπο. Όταν κάνω εγώ την προετοιμασία. Με την πράγμα, μου έδωσε να μάθω να πρέπει πολλά, θα πρέπει να πρέπει πολλά. Θα σας πω, εγώ έκανα αυτό, εγώ έκανα λάθος σε αυτό. Για σειρά, τι γίνεται. Τώρα λέει. Когато бяхме всички заедно, ние успяхме. Омония беше на 8 години на сутра, трябваше да влезем първи 6. Когато имахме оли мазиномени и Омония имаше на ПХС, имаше на Окои и трябва да може да ме фиксала. Там плана къде е шартът, която имаше и черта, обясним го за нещо и къде? Авти спиха, която имаше ни омада και πήγαινε θετικά στα παιχνίδια και παίζει με έναν καλό πρόσωπο. Χάθηκε, αλλά δεν ξέρω γιατί χάθηκε. Η Πάκνα και πάλι θα πιστέψω στο παρελθόν. Σας είπα ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές, σας είπα και πριν ότι αγωνιζόμενοι Ρουμανίες είχαν πολλές προπονήσεις στα πόδια τους. Δίνει υπό τη Βρασλάβα, ας κάνω πίσω. Αλλά όταν παίζουμε, πάντα όταν παίζουμε άσχημα, πάντα το λέω ότι έπαιξα άσχημα. Αγωνιστικά άσχημα. Κάτι δεν θα σημαίνει ότι θα πει. Γι' αυτό να κάνετε την υπομονή. Πάει μόνο, πάει να το πω. Και υπόσχομαι ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει. Όλοι με διαρκούμε για αυτό θα πρέπει να είναι και θέμα και δεν είναι και για φέτος το έκανας εδώ για να άρα, μια μάτια. Εμείς δεν μπορούμε να δούμε.